για τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις κτλ. Αυτό δεν ισχύει. Ναι, όπως γνωρίζετε και διαβάζετε καλά, κυρία Κατσίμη, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο έχει να κάνει με το έργο το κοινωνικό το οποίο παράγει η Εκκλησία, το οποίο είναι σημαντικό, δεν το παραγνωρίζουμε. Εμείς κινούμαστε με ταχύτητα ώστε να φύγουν τα capital controls από όλες τις επιχειρήσεις και από όλους τους πολίτες, και με αυτή την έννοια θα, μέχρι το τέλος του έτους θα κάνουμε σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αν είχα 5 δευτερόλεπτα, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο ζήτημα της παρέμβασης του κυρίου Γιούνκερ για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Ναι, και κάντε. Να πω βεβαίως ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε το σημαντικό προσφυγικό ζήτημα να γίνει μοχλός πίεσης για αλλαγή στο γεωπολιτικό πεδίο της περιοχής. Και ο Αλέξης Τσίπρας, που μίλησε τηλεφωνικά χθες με τη Γερμανίδα καγκελάριο, αλλά και ο ευρωβουλευτής μας ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος τοποθετήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, έθεσε αυτά τα ζητήματα. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρεί με όρους ανθρωπισμού και σεβασμού στα δικαιώματα των προσφύγων αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει όμως και η Επιτροπή να σταματήσει τα πολιτικά παιχνίδια τα οποία είναι αντανάκλαση της πολιτικής πίεσης που ασκούν οι υπερσυντηρητικοί του Τσέντεου μέσα στη Γερμανία, ιδίως στη Βαβαρία, στην περιοχή του Μονάχου, και να μην ανέχεται ρατσιστικές συμπεριφορές όπως αυτή του ακροδεξιού κυρίου Όρμπαν στην Ουγγαρία, ο οποίος ηρίστον παρόδο ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Λοιπόν, έχουμε σύνοδο κορυφής για το προσφυγικό σήμερα. Σήμερα. Στις Βρυξέλλες, και θα τα δούμε όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Κυρία Χρυσοβελόνη, τον κύριο Ζαχαριάδη και τον